Λοιπόν, πήγε στο Αλέξανδρε. Πολύ φιλόξενη η οικογένεια, ναι, της φίλης του τραγουδιστή Τατιάνα. Μου άνοιξαν το σπίτι τους, κάτσαμε στον καναπέ, συζητήσαμε. Είναι πάρα πολύ ευγνώμονος στο Θεό που το παιδί τους είναι καλά και ο τραγουδιστής. Πήρε εξιτήριο η κόρη τους εχθές το βράδυ, είναι στο σπίτι. Δυστυχώς εκείνη την ώρα που πήγα κοιμόταν, ήταν ταλαιπωρημένη, προσπαθεί να ξεπεράσει το άγχος. Μας ανέφερε η μητέρα της ότι έχει πόνους η κόρη τους λόγω των τρανταγμάτων, των ισχυρών τρανταγμάτων που δέχτηκε από τη σύγκρουση. Κάναμε κάποιες συζητήσεις ότι μου είπε ο πατέρας ότι πιστεύουν πάρα πολύ στο Θεό και ότι αυτό ίσως είναι ένας λόγος που βοήθησε και στο ότι είναι ζωντανά αυτή τη στιγμή και τα δύο παιδιά. Και μάλιστα πάνω στη συζήτηση αναφερθήκαμε και στο τραγικό τροχαίο του Παντελή Παντελίδη πριν από 2 χρόνια, λέγοντας ο πατέρας ότι ένα μεγάλο κυβισμού τζιπ όπως ήταν αυτό του Παντελή Παντελίδη, χωρίς μεγάλες φθορές, οδήγησε στον τραγικό θάνατό του. Και το δικό τους αυτοκίνητο, ένα πολύ μικρότερο, μικρού κυβισμού, που έγινε κυριολεκτικά σμπαράλια μετά από 45 λεπτά που προσπάθησαν να τους απεγκλωβίσουν, βγήκανε ζωντανοί και ευτυχώς αυτή τη στιγμή αναμένουν να γίνει και το χειρουργείο του τραγουδιστή, να πάνε όλα καλά και να είναι πάλι όπως ήταν πριν. Θεωρούν ότι μπορεί να πάρει λίγους μήνες η αποκατάστασή του, αλλά είναι ευγνώμων προς το Θεό που τώρα είναι καλά. Είναι πολύ όμορφη αυτή η κοπέλα, πολύ κούκλα. Έβλεπα τις φωτογραφίες της. Ένα πανέμορφο πλάσμα. Και ο πατερούλης, έτσι που λίγο του μίλησα στο τηλέφωνο, ένας πολύ ευγενής και γλυκός άνθρωπος. Και συγγνώμη που ενοχλήσαμε έτσι σε τέτοιες στιγμές και εμείς τη δουλειά μας κάνουμε. Λοιπόν, να ακούσουμε, Ειρήνη. Ναι, τον πατέρα του Ηλία Βρετού, τον κύριο Καραβασίλη, τον κύριο Ευάγγελο Καραβασίλη, ο οποίος βγήκε και αυτός ευχαρίστησε τον κόσμο και την αγάπη που δείχνουν στο παιδί τους. Ωστόσο, αναφέρθηκε ότι ο Ηλίας έχει να κάνει γύρω στα 3-4 χειρουργία, έτσι προκειμένου όλα να πάμε καλά. Ας το ακούσουμε. Είμαστε ψύχρεμοι, πλην όμως φορτισμένοι, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχω να διαβιβάσω για μία ακόμη φορά τις ευχαριστίες του Ηλία. Ναι. Γιατί αποφασίσατε να μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο? Ήταν θέμα ασφάλισης και μόνο, ιδιωτικής ασφάλισης. Θερμές ευχαριστίες στο προσωπικό του Γενικού Κρατικού Νικαίας, το οποίο έδειξε απαράμιλο ενδιαφέρον. Όλο το ανθρώπινο και διοικητικό προσωπικό. Η κοπέλα σας είπε τίποτα? Γιατί ξέρω ότι είχαν φιλική σχέση, έχουν φιλική σχέση και αυτή σοκαρισμένη. Μην με ρωτάτε, δεν έχω να σας πω κάτι.